Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για τι πανελλαδικές Εξετάσει του 2024, όπου χιλιάδε παιδιά από όλη την Ελλάδα θα διεκδικήσουν την είσοδό του σε κάποιο πανεπιστημιακό ίδρυμα, σχεδιάζοντα έτσι το επαγγελματικό του μέλλον και κάνοντα πραγματικότητα τα όνειρα που έχουν θέσει από πολύ νωρί στη ζωή του. Στην Ηλία θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις συνολικά 1.105 μαθητές και συγκεκριμένα 769 στα ΓΕΛ και 336 στα επαγγελματικά λυκεία. Να σημειωθεί πως αυξημένο σε σχέση με πέρσι θα είναι ο αριθμός των εισακτέων στα πανεπιστήμια της χώρας για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2024-2025. Ήδη λαμβάνονται οι τελικές αποφάσεις για τους εισακτέους ανατμήμα ώστε ο αριθμός να ανακοινωθεί πριν από την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων την Παρασκευή 31 Μαΐου. Φέτος υπάρχει η προσθήκη ενός τμήματο και κατανομή τμήματων σε περισσότερα του ενός παιδεία. Την ίδια στιγμή η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας επεξεργάζεται τα σχέδια για το Εθνικό Απολυτήριο που θα αρχίζει να εφαρμόζεται το νωρίτερο από το 2025. Ειδικότερα οι θέση των εισακτέων στα ΑΕΗ θα είναι περί τι 69.000 αυξημένε συγκριτικά με πέρσι, όταν ήταν συνολικά 68.574. Οι περισσότερε θέσει τη αύξηση αφορούν το νέο τμήμα ψυχολογία που θα λειτουργήσει στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκη με έδρα στο Δημότυχο.